Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράσης και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στον γειτονικό νομό της Μαγνησίας. Καθώς όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, οι ληστές θα ετοίμαζαν μία επιδρομή σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή, στο νέο μοναστήρι Φθιώτιδας. Θα χτυπούσαν δηλαδή την τράπεζα που βρίσκεται στην περιοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ του 1 Κεντρικής Ελλάδος. Όλα αυτά όμως ακυρώθηκαν ουσιαστικά στο νέο μοναστήρι Φθιώτιδας, καθώς οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν, όπως είναι γνωστό, έφοδο στην Μεζονέτα, στην Χρυσή Ακτή Παναγία, στη Νέα Αρχαία Λομαγνησίας και συνέλαβαν τους δύο καταζητούμενους ληστές. Ενώ ο τρίτος συνεργός επέλεξε να αυτοκτονήσει για να μην πέσει στα χέρια των αστυνομικών. Συλληφθέντες είναι ο 45χρονος Σπύρος Χριστοδούλου και ο 37χρονος αντιεξουσιαστής Γρηγόρης Τσιρώνης, ο οποίος ως μέλος των ληστών με τα μαύρα αναζητείται από το 2006. Ο συνεργός του που αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας Καλάσνικοφ ήταν ο Σπύρος Δραβίλας, γνωστός με το ψευδώνυμο Καρφάκιας. Ήταν εκτός των άλλων ο άνθρωπος που με απειλή είχε οδηγήσει το ελικόπτερο στις φυλακές Κορυδαλού για την απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα. Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Γιατί έστρεψε ο Σπύρος Δραβίλας στο Καλάσνικοφ και αυτοκτόνησε όταν είχε πολύ μεγάλες διασυνδέσεις, λένε οι πληροφορίες, μέσα στον χώρο των φυλακών. Κάποιοι λένε ότι φοβούνταν όμως να επιστρέψει στα σοφρονιστικά καταστήματα, ίσως γιατί είχε αναπτυχθεί μία βεντέτα και με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και ίσως να εμπλέκεται με την δολοφονία του αρχιφύλακα Γκαλιμάνη στην περιοχή της Κουβέλας Τηλίδας πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά όμως εξετάζονται από την αστυνομία, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος κύκλος ερευνών στο συγκεκριμένο σπίτι, στην Μεζονέτα, και όχι μόνο, αλλά επαναλαμβάνω και στην περιοχή του νέου μοναστηρίου Φθιώτιδας, καθώς φαίνεται πως κατόπτευαν την τράπεζα που βρίσκεται στην περιοχή προκειμένου να την χτυπήσουν. Θα περάσουμε τώρα στην πολιτική οικονομική ατζέντα αλλά και στο ιατρικό ρεπορτάζ. Θα επιχειρήσουμε να τα συμπτύξουμε όλα αυτά με τον βουλευτή του ΚΚΕ νομού Ευβίας, τον κύριο Γιώργο Μαρίνο, τον οποίο θα καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε βουλευτά από τη Λαμία. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Βούτσιν, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ο λόγος που σας καλέσαμε έχει να κάνει με την πρόσφατη επίσκεψή σας και για το νοσοκομείο Λαμίας. Την ερώτησή σας θα τα δούμε σε λίγο, αλλά πρέπει να σας ρωτήσω για τα κρίσιμα, όπως λέγεται, επόμενα 24 ώρα κύριε Μαρίνο, για να κάνει ένα προσχέδιο συμφωνίας η κυβέρνηση με τους εταίρους ή δανειστές. Αντιλαμβάνομαι και ξέρω ότι έχετε ριζική αντίθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Είναι ένα έμεσο νέο μνημόνιο όλο αυτό που συζητάμε κύριε Μαρίνο? Ναι, κύριε Βούτσινε, είναι πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση με την Τρόικα, δηλαδή με την Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισπεύδουν τις κινήσεις τους για αντιλαϊκή συμφωνία, η οποία βασίζεται στη συμφωνία που υπογράψανε στις 20 του Φλεβάρη και πραγματικά ισχύει αυτό που είπατε. Πρόκειται για νέα δανειακή σύμβαση, για νέο αντιλαϊκό μνημόνιο και αυτό το τεκμηριώνουμε. Πριν μου πείτε πώς είναι η τεκμηρίωσή σας, η κυβέρνηση λέει δεν περνάμε τις κόκκινες γραμμές που έχουμε πει. Μισθούς, συντάξεις, τα γνωρίζετε αυτά, συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό. Κύριε Μαρίνο, σας ακούω. Οι κόκκινες γραμμές ήταν καμένες από χέρι, είπαμε, έγιναν ροζ. Οι κόκκινες γραμμές αφορούν πώς θα υπηρετήσει η κυβέρνηση τα μεγάλα συμφέροντα, τους μεγάλους οικονομικούς μονοπωλιακούς ομίλους. Ναι. Όλα αυτά είναι φούμαρα. Επί της ουσίας διατηρούνται όλα τα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα των προηγούμενων μνημονίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πειράζουν τετρίχα από τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί μέσα από νέες περικοπές κονδυνίων που πηγαίνουν για κοινωνικές υπηρεσίες, ναι, και γενικότερα θα δημιουργηθούν μέσα από τη συνέχιση της λιτότητας. Αυτό όμως τον αριθμό που είπαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ξέραμε πριν, δηλαδή 0,7-0,8 κύριε Μαρίνο, δεν είναι ανακουφιστικό?
και θα φτάσει στην πορεία στο 3. Κοιτάξτε, ανακουφιστικό δεν μπορεί να είναι, γιατί θα λειτουργούν όλοι οι παράγοντες, ναι. Η λιτότητα, η διατήρηση των χαμηλών μισθών, των χαμηλών συντάξεων, νέα φορολογία, η φορολογία που υπήρχε, η νέα φορολογία. Και ταυτόχρονα πρωτογενές πλεόνασμα συνυπάρχει, κύριε Βούτσινε, με περικοπή κοινωνικών παροχών και με διατήρηση υψηλής φορολογίας. Δεν δημιουργείται διαφορετικά. Ναι. Και εδώ έχει σημασία το εξής. Διατήρηση του έμφυα που δεν μπορεί να τον πληρώσει καμιά λαϊκή οικογένεια και των άλλων αντιλαϊκών φορολογικών μέτρων. Και έχει σημασία επίσης η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ. Είτε να βάλουν δύο κλίμακες είτε τρεις, προσδοκούν, ναι, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από την αύξηση των συντελεστών. Και σας λέω το εξής. Επιχειρούν μεταφορά, ναι, πολλών τροφίμων, ειδών τροφίμων, ναι, μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κλπ. Σε υψηλότερο συντελεστή. Είναι αυτά τα χτυπήματα, τα κέρια που δεν μπορούν, που θα καθυλώσουν ακόμα και θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ναι, των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Και λέμε στους εργαζόμενους της Λαμίας, της Θειότιδας, ότι καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολουθεί τον ίδιο δρόμο του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις, ναι, αυτά τα έχουν συμφωνήσει, ιδιωτικοποιήσεις σοβαρές, λιμάνια, αεροδρόμια, και ετοιμάζουν μεθοδευμένη πολύ συστηματική επίθεση ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Άρα τι μου λέτε, κύριε Μαρίνο, ότι αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση είναι φύγια και μεταξωτές κορδέλες, να το πω χειρότερα. Χειρότερα. Δεσμεύτηκε για κατάργηση του έμφυα. Το πάει πιο πίσω επί της ουσίας. Αυτό είναι αλήθεια. Στην ίδια κατάσταση. Δεσμεύτηκε για 12.000 αφορολόγητο, κορόιδεψε το λαό. Δεσμεύτηκε για 700, θα επαναφέρει τα 751 ευρώ στο κατώτερο μισθό, κορόιδεψε το λαό. Τη 13η σύνταξη κορόιδεψε το λαό. Μπορεί να ήταν ψίχουλα, είχε δεσμευτεί. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατέθεσε από το Φλεβάρι πρόταση νόμου για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντιλαϊκών μέτρων. Ναι. Περιμένουν να αντιφέρουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην Ολομέλεια και θα δώσουμε σκληρή μάχη. Καταθέσαμε επίσης πρόταση νόμου να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, η 13η και 14η σύνταξη και να εφαρμοστούν οι κλαδικές συμβάσεις υποχρεωτικά. Θα επιμείνουμε και θα δυναμώσουμε τη σχέση με το εργατικό κίνημα, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες του ΚΚΕ ακριβώς είναι σε πλήρη αντιστοίχηση, ναι, με τα συμφέροντα των εργαζομένων, με τα συμφέροντα του λαού μας. Και εδώ πρέπει να βγουν συμπεράσματα, συνεπώς, συμπερασματικά. Νέο μνημόνιο, νέα δανειακή σύμβαση, νέα αντιλαϊκά μέτρα πάνω στα μέτρα που οδήγησαν σε φτώχευση τα εργατικά. Άρα εσείς δεν περιμένετε κάτι συγκλονιστικό, η ίδια ύφεση, η ίδια φτώχεια λέτε. Υπάρχει βέβαια και η πάγια θέση σας εκτός Ευρώπης, κύριε Μαρίνο. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κοιτάξτε να σας πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι υπόψη ότι 11 Ιούνιου γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα και στη Λαμία και σε όλη την περιοχή, ώστε να διεκδικήσουν οργανωμένα, αποφασιστικά οι εργαζόμενοι ανάκτηση των απολειών που είχαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, ναι, και να χτυπήσουν κάθε προσπάθεια επιβολής νέων αντιλαϊκών μέτρων. Είναι πολύ σημαντική κινητοποίηση. Δεν πρέπει να λείπει κανείς εργάτης, καμιά εργάτρια, κανένας λαϊκός άνθρωπος, κανένας άνθρωπος του μόχθου που στενάζει, ναι, κάτω από το βάρος αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Και το ΚΚΕ λέει το εξής στους εργαζόμενους. Από τη στιγμή που έχουν δοκιμάσει κάθε διαχείριση αυτού του σάπιου συστήματος του καπιταλισμού και κάθε χρόνο η κατάσταση γίνεται και χειρότερη, είναι ανάγκη να σκεφτούν αυτό που λέει το ΚΚΕ. Ναι. Οργάνωση καλή, γερή, στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, συμμαχία λαϊκή των εργατών, των φτωχών αγροτών, των επαγγελματιών, ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ ισχυρή συμμαχία
που θα ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα και θα ανοίξει ένα δρόμο ώστε αυτοί που παράγουν τον πλούτο να μπορούν να τον καρποθούν. Και σε αυτές τις συνθήκες, με την εξουσία, τη διακυβέρνηση στα χέρια του λαού, μπορείς να αναπτύξεις αμοιβαία εποφελής σχέσεις με άλλα κράτη, με άλλους λαούς και στην περιοχή μας και ευρύτερα, και να πετύχεις αυτό το στόχο της αποδέσμευσης και από τη λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι υπόθεση του λαού, ο οποίος έχει στα χέρια του δύναμη και πρέπει να απελευθερωθεί, να απεγκλωβιστεί η κατάσταση από αυτά τα παιχνίδια που παίζουν πότε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, πότε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΑΝΕΛ, κύριε Βούτσινε. Πάμε τώρα λίγο στο πιο τοπικό ζήτημα. Πρόσφατα βρεθήκατε και στη Λαμία, κύριε Μαρίνο, σε ειδική εκδήλωση και περιοδία που κάνατε για να ενημερωθείτε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο Λαμία, στον χώρο της υγείας. Η κατάσταση είναι οριακή, τη γνωρίζετε. Και θέλω να μου πείτε, επειδή κάνατε παρέμβαση στην Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα και ένας ακόμη συνάδελφός σας. Το θέμα είναι ότι ακούσαμε για προσλήψεις εδώ και πολύ καιρό, κύριε Μαρίνο, 4,5 περίπου χιλιάδες, για να ανακουφιστεί το σύστημα υγείας. Ναι, κοιτάξτε. Έτσι δεν είναι. Επειδή πήγαμε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Το Πρωθυπουργός το είχε πει. Δεν το είπε κάποιος. Ούτε καν ο Υπουργός Υγείας. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω. Ναι, και να σας πω, πήγα στη Βουλή, κατέθεσα ερώτηση για το νοσοκομείο της Χαλκίδας και συζητήθηκε. Ταυτόχρονα είχε κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία για το νοσοκομείο της Λαμίας. Και λέω το εξής. Εμείς θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Το ξύλο μας στην υγεία, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ξεκίνησε πραγματικά σταδιακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική τους ήταν επικίνδυνη και παραμένει. Πολιτική υποχρηματοδότησης των μονάδων υγείας, ούτε φράγκο δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, εμπορευματοποίηση, εισαγωγή ιδιωτικών, έτσι είναι η πραγματικότητα, επιχειρηματικών κριτηρίων στα νοσοκομεία και άρα και χαράτσια που τα ζει ο λαός. Ναι. Γιατί μιλάμε και ασκούμε κριτική για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Γιατί ακριβώς, κύριε Βούτσινε, βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Και ο κύριος Ξάνθος ήταν, τι να σας πω, πολύ συγκρατημένος. Η τοποθέτησή του ήταν καθαρότατη. Η κατάσταση θα μείνει όπως έχει, για τον εξής λόγο. Ναι. Γιατί στο θέμα της χρηματοδότησης θα συνεχίσουν να αφήνουν χωρίς τα αναγκαία κονδύλια τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ναι. Τα κεφάλαια θα πηγαίνουν στους μεγάλους οικονομικούς ομίλους και στις νατοικές ανάγκες. Και λέει τώρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνουν 4,500 προσλήψεις. Mm-hmm. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, λέμε ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, αυτό θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Για ποιο λόγο? Γιατί μόνο την τελευταία τριετία, κύριε Βούτσινε, έχουν φύγει από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας πάνω από 5.200 γιατροί και νοσηλευτές. Ναι. Δεν μπορεί να καλυφθεί δηλαδή ούτε το κενό των τριών χρόνων, αλλά πάω παραπέρα, ούτε αυτές τις 4.500 θα υλοποιήσουν. Γιατί? Γιατί ήδη αυτά που ανέφερε και ο κύριος Υφυπουργός στη Βουλή είναι απειροελάχιστα. Δηλαδή θα κάνει 2-3 προσλήψεις όταν λείπουν 20 ή 30 γιατροί και νοσηλευτές από ένα νοσοκομείο. Άρα η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι δραματική. Άρα αυτό δηλαδή που πρέπει να ξέρουν όσοι εμπλέκονται στον χώρο της υγείας, κυριότερα εργαζόμενοι ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, είναι ότι θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν στα ωριά τους, δηλαδή, μου λέτε, κύριε Μαρίνο. Θα πρέπει να διευθυνθεί. Και οι ασθενείς, οι πολίτες, να πάνε και να λένε θα βρω, δεν θα βρω γιατρό, θα βρω, δεν θα βρω γάζες και τέτοια πράγματα. Εμείς το θέτουμε διαφορετικά. Έτσι πάει η πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς λέμε να συνεχίσουμε, κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και οι ιατροί και οι νοσηλευτές και σε όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουμε τώρα αύξηση της χρηματοδότησης, άμεσα προσλήψεις, άμεσα κρίνονται ζωές. Είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση, όπως ήταν και η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Είναι υπεύθυνη γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για σοβαρές συνέπειες από αυτή την κατάσταση των μεγάλων ελλείψεων. Άρα να διεκδικήσουμε αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και να διεκδικήσουμε άμεσα τώρα χρηματοδότηση, το επαναλαμβάνω,
και κάλυψη όλων των κενών. Και ταυτόχρονα υπάρχουν οφειλές και στο νοσοκομείο της Λαμίας. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δουλέψει και τους χρωστάνε δεδουλευμένα από το Δεκέμβρη του 2012. Το θέσαμε και αυτό στη Βουλή και θα επιμένουμε. Άρα δεν μπορούν να παίξουν με συνθηματολογία όπως τους είπαμε στη Βουλή, ούτε να συνεχίσουν να καλούν ψεύτικες προσδοκίες. Ο καθένας κρίνεται εδώ. Το ΚΚΕ θα συνεχίζει αποφασιστικά και στην Φιώτιδα και στη Λαμία και στην Εύβοια και στη Φωκίδα και στο Καρπενήσι στην Ευρυτανία και στη Βιωτία, στη Στερεά εννοώ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να βάζει αυτά τα αποφασιστικά ζητήματα και της δωρεάν υγείας και της κάλυψης. Συνεχίστε τον αγώνα, κύριε Μαρίνο, γιατί μην αφαιθούν στην τύχη τους όλα αυτά και σε αυτόματο πιλότο, έτσι, και να επικαλούμαστε συνέχεια τις διαπραγματεύσεις και την οικονομική κρίση. Τουλάχιστον για την υγεία πρέπει να υπάρξει μια ξεχωριστή μέρημνα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Δεν δικαιολογούνται. Έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κανένας και είναι ψέμα αυτό. Δεν λέει, δεν υπάρχουν λεφτά. Και την ίδια ώρα διαγράφει εκατομμύρια από οφειλές σε μεγάλα συμφέροντα ή, όπως ξέρετε, προχθές. Από προχθές ξεκίνησε η διαδικασία να νομιμοποιήσουν αδήλωτα κεφάλαια, ναι, αφορολόγητα δηλαδή, και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ και κλαίγονται ότι δεν έχουν να δώσουν, να χρηματοδοτήσουν την υγεία στην οποία κρίνονται ανθρώπινες ζωές. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει με όλα τα μέσα την πάλη του μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το λαό της περιοχής, κύριε Βούτσινε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Μαρίνο. Να είσαστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και εσείς. Γεια. Συνέχεια στην πολιτική και οικονομική ατζέντα, το προσχέδιο συμφωνίας, όπως λένε οι πληροφορίες ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση, κρίσιμες οι επόμενες ώρες, τουλάχιστον τα επόμενα 2-24 ώρα, προκειμένου να βρεθεί κοινό σημείο επαφής Ελλάδας και δανειστών. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον πρώην βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτιδας, τον κύριο Μπριάνη. Καλησπέρα, κύριε Μπριάνη, και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Καλησπέρα σας, κύριε Βούτσινε, χρόνια πολλά επίσης. Ξεκινώ λοιπόν με το αν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η κυβέρνηση εμφανίζεται αισιόδοξη κατά καιρούς. Δεν ξέρω αν είναι και επικοινωνιακό για να καθησυχάσει τον κόσμο. Έρχονται οι δανειστές, μας φρενάρουν και υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο συνεχίζεται, κύριε Μπριάνη. Ουσιαστικά 4 μήνες. Σας ακούω. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι στο βαθμό που δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να είμαστε απεσιόδοξοι. Διότι αν ομιγέννητο δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία, όσο και αν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή μπορεί να μην είναι καλή, ναι, η μη συμφωνία, όπως λέγεται από όλους τους ειδικούς, θα είναι η χειρότερη δυνατή κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει η χώρα. Οπότε αυτό που προσδοκούμε όλοι είναι να γίνει μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή βέβαια θα πρέπει να έρθει στη Βουλή να επικυρωθεί από τις πολιτικές δυνάμεις, να γίνουν εμφανή όλα τα σημεία της, να μην έχει αφανή σημεία και μυστικά, και από εκεί πέρα να μπορεί να τον αξιολογήσει και ο Έλληνας πολίτης. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εκτιμάτε με την πολιτική σας εμπειρία ότι θα υπάρξει συμφωνία ή συμφωνία για τη συμφωνία, κύριε Μπριάνη? Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω και ακούω, ενδεχομένως να έχουμε μια πρώτη συμφωνία τώρα αρχές Ιουνίου, ναι, αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο, να έχουμε μια πρώτη συμφωνία που θα διεκπεραιώνει ορισμένα πράγματα και πιθανόν μετά την παρέλαση του θέρους, του καλοκαιριού, να έχουμε μια δεύτερη συμφωνία, ναι, η οποία θα είναι και ίσως και πιο ουσιαστική και θα ρυθμίζει, αφού θα θέτει επιτάπητος πλέον όλα τα μεγάλα ζωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως καταρχήν είναι το ασφαλιστικό, έτσι, γιατί το ασφαλιστικό, σωστά, δεν είναι βιώσιμο. Ναι. Και αυτό το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Νομίζω στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματός του είπα ότι το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε με γενναιότητα και πολιτική ευθύτητα για να λυθεί. Γιατί όσο θα υπάρχουν αυτές οι βόμβες μέσα στο χώρο της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική οικονομία δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ανακάμψει και να ανατάξει. Σωστά. Τώρα, όλη αυτή η διαδικασία όμως έχει φέρει σε έντονη αγωνία τον κόσμο για το τι του ξημερώνει, κύριε Μπριάνη. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Ο κόσμος τι πρέπει πραγματικά να γνωρίζει? Κοιτάξτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή... Τώρα λέει να βγάλω, έχω κάτι υπόλοιπα
έστω αυτά τα λίγα στην τράπεζα να πάω, να τα πάρω, να τα σηκώσω. Τι να κάνω, να τα βάλω στο μαξιλάρι? Καλά, αυτοί που δεν έχουν και τίποτα, δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ικανός για να δώσω τέτοιου είδους συμβουλές στον κόσμο. Και νομίζω ότι και αυτοί ακόμα που είναι οι πυρογνώμονες περί τα οικονομικά, πιθανόντας ούτε αυτοί θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν τον κόσμο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε κάποιος να πει στον κόσμο: πάρε τα χρήματά σας από τις τράπεζες, γιατί αυτό καταλαβαίνετε θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Βέβαια, ο κόσμος ζει σε μια ανασφάλεια. Και είναι λογική αυτή η ανασφάλεια που ζει, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Αλλά ήθελα να σταθώ σε αυτό, στο ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα εδώ και 4-5 μήνες που κυβερνάει πλέον η νέα κυβέρνηση, ναι, είτε έχει καταφέρει αυτή η καινούργια κυβέρνηση συνειδητά, είτε ασυνείδητα λόγω των καταστάσεων που διαμορφώνονται, έχει φέρει την κατάσταση στα άκρα. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα μετά από 5 μήνες διαπραγματεύσεων, ναι, να μην ξέρουμε αν θα υπογράψουμε ή δεν θα υπογράψουμε και ποια συμφωνία θα είναι αυτή. Σωστά. Που σημαίνει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον κατ' εμέ έχει βγει κερδισμένη η σημερινή κυβέρνηση, διότι κάθε συμφωνία που γινόταν στο παρελθόν, την προηγούμενη τριετία, τετραετία που κυβερνούσαν τα άλλα πολιτικά κόμματα, ο κόσμος, όπως ξέρετε, δυσφορούσε, διότι οι συμφωνίες φέρανε επαχθή μέτρα για την οικονομία και για την τσέπη του καθενός. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό, οι Έλληνες πολίτες να προσδοκούν και να επιδοκιμάζουν και να περιμένουν με αγωνία, αν θέλετε, την υπογραφή μιας οποιοδήποτε συμφωνίας. Πάντως τώρα το πετάξατε το καρφί σας για την προηγούμενη συγκυβέρνηση, την οποία έστω για λίγο, αν και δεν ευθύνεστε, ήσασταν κι εσείς, κύριε Μπριάνη. Εγώ δυστυχώς ήμουν στο τέλος εκείνης της κυβέρνησης. Πέσατε στην πιο καυτή περίοδο, κύριε Μπριάνη. Δυστυχώς, είναι αλήθεια. Περίοδο. Βέβαια, εγώ δεν είχα την τύχη. Όχι, δεν σας μέμφω τώρα, έτσι. Άλλωστε, 4 μήνες ήσασταν, δεν προλάβατε για πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω όμως, τουλάχιστον επικοινωνιακά τα κατάφεραν. Είτε επειδή το κάναν συνειδητά, επειδή δεν θέλουν να αποκαλύψουν εξ αρχής τα χαρτιά τους, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος, είτε διότι εκεί ακριβώς τους εξώθησαν οι ίδιοι δανειστές με μια παρελκυστική πολιτική που οδήγησε σε ένα ασφικτικό κλειό γύρω από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική οικονομία. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, η σημερινή κυβέρνηση χαίρει της εκτίμησης αυτής ότι έκανε μια διαπραγμάτευση. Ναι. Δεν ξέρω αν η διαπραγμάτευση αυτή ήταν κατά βάθος ουσιώδης ή μη ουσιώδης, αλλά τουλάχιστον επικοινωνιακά έχει κερδίσει το παιχνίδι, διότι σήμερα όλοι οι Έλληνες πολίτες σπρώχνουν την ελληνική κυβέρνηση και επιμένουν για μια διευθέτηση του ζητήματος με συμφωνία. Φανταστείτε ότι αυτό δεν γινόταν τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, κάθε φορά που ερχόταν μια συμφωνία ή ένα καινούριο μνημόνιο, γιατί και τώρα για περί καινούριου μνημονίου θα πρόκειται, έτσι, αυτό είναι σαφές, όπως και αν το βαφτίσουν οι κυβερνώντες, τότε όλοι λέγανε τι θα γίνει, τι μέτρα θα φέρει, γιατί υπογράφουμε συμφωνία, να σηκωθούμε να φύγουμε. Σήμερα δυστυχώς όλοι οι Έλληνες περιμένουν ακριβώς αντίθετο. Την υπογραφή μιας συμφωνίας νομίζοντας ότι θα σωθούν από το τραγικό τέλμα. Διότι πράγματι έχει φτάσει η χώρα και η οικονομία αυτή τη στιγμή σε ένα τέλμα. Αν ξεπεράσει και το τέλμα αυτό, θα πέσουμε οριστικά στον κατήφορο, όπως φαίνεται. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία συζητώνται για το όποιο προσχέδιο συμφωνίας είναι ένα mail χαρδούβελη, είναι παρόμοιο, είναι πιο επώδυνο, είναι πιο μαλακό? Κύριε Μπριάνη, το mail χαρδούβελη αναφέρεται βεβαίως στις περιόδους της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει, εκτιμάται, μέτρο σύγκρισης? Πολύ φοβούμαι, κύριε Βούτσινε, ότι το mail χαρδούβελη, όπως λένε τουλάχιστον, ήταν παιδική χαρά που είπε και ο κύριος Βενιζέλος. Πιθανόν να ήταν και παιδική, να αποδεχτεί και παιδική χαρά, γιατί προέβλεπε μέτρα ενός δισεκατομμυρίου. Σήμερα, μετά από 4-5 μήνες διαπραγματεύσεων, οι οποίες δεν έχουν τελεσφορήσει, είτε επειδή η κυβέρνηση, όπως είπαμε, φοβούμαι το πολιτικό κόστος, είτε επειδή οι δανεισές συνεξωθούν σε αυτή την περιπέτεια των παρατάσεων, ναι, σε κάθε περίπτωση φοβούμαι ότι τα μέτρα τα οποία θα προβλέπεται από την καινούργια συμφωνία, όπως λένε τουλάχιστον, ναι, θα είναι της τάξης των 4-5, μπορεί και 6 δισεκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολλαπλάσια χειρότερα και επαχθέστερα από το mail χαρδούβελη. Ναι. Έστω και αν ακόμα, να σας πω το εξής, έστω και αν ακόμα σε πρώτη γραμμή δεν θα προβλέπει ενδεχομένως μείωση συντάξεων και μισθών, αλλά θα προβλέπεται τόσο σκληρά και επαχθή μέτρα που πραγματικά μπορεί να θαρρώσουν την ιδιωτική οικονομία. Πάμε τώρα στο διατάφτα, κύριε Μπριάνη, γιατί ξαναλέω, έχει περάσει ένα τετράμινο περίπου. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά, το έχω ξαναπεί, είναι να μαδάμε τη Μαργαρίτα, κλείνει δεν κλείνει συμφωνία. Αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος όμως και δεν αναπληρώνεται εύκολα για την αγορά, το αντιλαμβάνεστε, για τη ρευστότητα. Θεωρείτε λοιπόν ότι
πάει σε συμφωνία για τη συμφωνία αυτή η κυβέρνηση ή θα είναι ουσιαστική. Εδώ πάμε σε πολιτικές εκτιμήσεις πλέον. Κοιτάξτε και τα δύο. Καταρχήν πάει για τη συμφωνία γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένας νέος άνθρωπος 40 χρονών και πιθανότατα δεν θα ήθελε να σκάσει στα χέρια του η οριστική χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Έτσι, με τις επώδυνες και ανεξέλεγκτες δυνάμεις που θα απελευθερώσει αυτή η κατάσταση. Ναι. Δυσμένης για τον κόσμο, έτσι, και για τη χώρα. Νομίζω ότι κανένας πολιτικός, ούτε πόσο μάλλον ο κ. Τσίπρας, θα ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, και ουσιωδώς και τυπικός λοιπόν, πρέπει, εφόσον η χώρα βρίσκεται σε τροχιά ευρωπαϊκή και βρίσκεται μέσα στο ευρώ, ναι, θα ήθελε κάποιος πολιτικός η χώρα να εξέλθει ή να τραυματιστεί κατά τέτοιον τρόπο ανεπανόρθωτο. Άρα λοιπόν η συμφωνία, ως λέγεται, θα πρέπει να έρθει και για τυπικούς και για ουσιαστικούς λόγους, έτσι. Από εκεί πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το πολιτικό τοπίο ο κ. Τσίπρας, εσωκομματικά. Ναι. Να δει αν αυτή τη συμφωνία, η οποία είπαμε δεν θα είναι μια συμφωνία που θα φέρνει ευνοϊκά μέτρα, θα είναι μια σκληρή συμφωνία. Αυτό είναι σε βάθος χρόνου λέτε δηλαδή ότι θα είναι σκληρότερα τα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Φαίνεται. Τα μέτρα θα είναι σκληρότερα γιατί έχουμε διανύσει και ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών όπου η ελληνική οικονομία έχει αποστραγγίσει και δεν έχει καμία δυνατότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν η χώρα έχει περιέλθει σε περισσότερο αδύναμη θέση από ό,τι ήταν πριν. Από την ώρα που είσαι περισσότερο αδύναμος, παρά τη λεγόμενη αλληλεγγύη των εταίρων, οι εταίροι δεν πάβουν να είναι και δανειστές. Άρα θα απαιτήσουν σκληρότερα μέτρα εφαρμογής προκειμένου να ανακάμψει η χώρα και να αρχίσει να επαναχορηγούνται χρήματα. Χωρίς την επαναχορήγηση των χρημάτων, δεν μπορεί η χώρα αυτή τη στιγμή να επιβιώσει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβιώσει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν σταδιακά. Δεν λέω ότι η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη. Κάθε κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Αρχή να υπάρχει το πολιτικό θάρρος και η πολιτική βούληση που θα οδηγήσει τους κυβερνώντες στις σωστές αποφάσεις, ανεξάρτητα πολιτικού κόστους. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενήμερος, γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει πού βρισκόμαστε. Πάντως, κύριε Μπριάνη, τώρα τελευταία είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν ένα σημαντικό προβάδισμα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν υπήρχε μια φοβία, αγωνία, τρόμος, δεν θα έπρεπε να έχει κλείσει και η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία κυριότερα, γιατί έχει εκτοξευτεί το νούμερο σε πολύ μεγάλα ύψη. Κοιτάξτε, η προτίμηση του κόσμου δηλαδή. Και λογικό, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι του κόμματος, είτε ήταν ο Σαμαράς είτε κάποιο δεύτερο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά, γιατί έχουμε πορευτεί εδώ και 4-5 μήνες μετά από έναν εκλογικό θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μια καταράκωση, ας πούμε, των πολιτικών δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας και γενικά της αντιπολίτευσης. Είναι απόλυτο λογικό λοιπόν να υπάρχει αυτή ακόμα, αν θέλετε, και η μακαριότητα, γιατί υπάρχει μια μακαριότητα στο ελληνικό λαό πολλές φορές. Εφόσον μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί να πληρώσει κάτι παραπάνω, όλοι πιστεύουν ότι κάτι γίνεται. Η χώρα διαπραγματεύεται, ισότιμα προς εταίρους της, αναμένουν αποτελέσματα και είναι πολύ λογικό μια φρέσκα κυβέρνηση η οποία έχει πολύ νοπή λαϊκή εντολή. Ναι. Να εξακολουθεί να χαίρει τη εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού λαού και ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι πήρε πριν από τις εκλογές της 25 Ιανουαρίου. Εγώ το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Από εκεί πέρα, η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική δύναμη ευθύνης, μια πολιτική δύναμη που έχει κυβερνήσει πολλές φορές τον τόπο αυτό, με ενδεχομένως να κληθεί να τον ξανακυβερνήσει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ένα χαρακτήρα παρακολούθησης των γεγονότων. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία, λέτε. Τώρα, μιας θα σας αποδέσμευα, αλλά αφού μου λέτε τώρα για Νέα Δημοκρατία, θα τολμήσω πάλι να ρωτήσω αν έχετε πληροφόρηση, τι γίνεται συνολικότερα με το θέμα ηγεσίας που βάζουν πολλά στελέχη του κόμματος. Έγιναν και μυστικά δείπνα. Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε, κύριε Μπριάνη. Τι πληροφόρηση έχετε εσείς και τι, αν θέλετε, έτσι, επιθυμία, μπορώ να πω, από την πλευρά σας. Εγώ κοιτάξτε, ούτε συγκεκριμένη πληροφόρηση έχω, ούτε συγκεκριμένη επιθυμία έχω. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι πρωτεύων η αλλαγή της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πω γιατί. Γιατί η χώρα βρίσκεται σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Το σκηνικό είναι, το πολιτικό σκηνικό, εντελώς ασταθές, υπό την έννοια ότι θα κριθεί εν πολλής από το αν και ποια συμφωνία θα επιτευχθεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, η αλλαγή προσώπου αρχικού αυτή την ώρα δεν θα έχει να προσδώσει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Διότι όπως σας είπα,
υπάρχει μια κυβερνώσα παράταξη η οποία είναι πολύ ισχυρή εκ των πραγμάτων λόγω του μικρού διανυθέντους χρονικού διαστήματος από τις εκλογές. Υπάρχει λοιπόν μια προσδοκή αυξημένη όσον αφορά το πρόσωπο του κ. Τσίπρα και το κόμμα του. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία εκ των πραγμάτων ακολουθεί δευτερεύοντα ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθε αυτή τη στιγμή. Εκ των πραγμάτων, έτσι. Ναι. Η αλλαγή λοιπόν αρχηγού δεν θα έχει να προσδώσει κάτι. Μπορεί να έχει μια πρόσκαιρη απήχηση στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή να ανέβαινε, ξέρω εγώ, από το 18-19% που είναι να πήγαινε στο 20-21-22, αλλά όλα αυτά είναι πρόσκαιρα και εφήμερα. Νομίζω ότι δεν το πρωτεύουν. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, από την άλλη, και για ουσιαστικούς λόγους, επειδή υπήρξε πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων ως πρωθυπουργός την τελευταία τριετία, ναι, έχει και την εμπειρία που ενδεχομένως να μπορεί να φανεί και χρήσιμη στην πορεία των πολιτικών πραγμάτων της χώρας στην παρούσα φάση. Αν θα υπάρξουν εξελίξεις, οποιασδήποτε εξελίξεις, για μένα θα μετατοπιστούν αυτές μετά το φθινόπωρο, όπου θα έχουμε πιθανότητα και την εξέλιξη σε δεύτερη συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, που θα ανοίξει τα, όπως είπαμε, τα μεγάλα θέματα των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού. Μάλιστα. Άρα, λέτε, δεν κρίνεται και σκόπιμο να γίνει αλλαγή. Δεν το κρίνω σκόπιμο και αναγκαίο αυτή τη στιγμή να είναι το πρωτεύον θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι δεν υπάρχουν ουδείς αντικατάστατος, όχι ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, θα μπορούσε κάποιο άλλο να γίνει, αλλά και να υπήρχε αυτή τη στιγμή εναλλακτική λύση αρχηγού, δεν είχε να προσδώσει κάτι ιδιαίτερα στην πολιτική φυσιονομία τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να ήταν, έτσι πιστεύω. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπριάνη, για τα σχόλιά σας. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Όπου πάει ο καφές, πάω κι εγώ. Συναντώ καφέδες σε διάφορα μέρη. Οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι καινούργιες γνωριμίες μας προτιμούν μαζί. Μερικές φορές ταξιδεύω με αυτοκίνητο. Έχω μάθει πολλά για το διάβασμα στο σπίτι και έχω γίνει ειδικό στις επαγγελματικές συναντήσεις, αλλά έχω πολλά ακόμη να δω εκεί που θα είναι ο επόμενος καφές σου. 7 Days Mini Croissant. Ο καλύτερος φίλος του καφέ. Μοδάτο κυκλοφορεί για casual εμφανίσεις. Cozy, Trezor, Republic, Benetto Manetti, Friend Perry, Brands, Inox, νέες αφίξεις, Lee, Wrangler, Levi's, Beam Fashion. Και για τις επίσημες στιγμές σου, Bruno, Gilaros, Versace, Makis Tsellios, Grupo Bizarro, Aslanis. Bruno. Νέο κατάστημα, Ρίγα Φεραίου, Λαμία. Το πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου ξανά στη διάθεσή σας. Πλήρως ανακατασκευασμένο, με νέο σχεδιασμό και φιλοσοφία, προσφέρει την ιδανική λύση πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Ξανά κοντά σας, με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με άριστη εξυπηρέτηση και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Με εύκολη πρόσβαση από τις οδούς Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου, η υπόθεση παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου. Η λύση πάρκινγκ στην καρδιά της Λαμίας. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μεριφανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Τραγάνα Λοκρίδος. 135ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065.
Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC ή αλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015. Το ένα Κεντρικής Ελλάδας δίπλα στους μαθητές. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015. Μαζί με τους μαθητές και το Σύλλογο Φροντιστών Φιότιδας Φωκίδας Ευρυτανίας. Κάθε μέρα στο ρυθμό των εξετάσεων. Πρωταγωνιστές στην ενημέρωση, πρώτοι στη μάχη των μαθητών και των γονιών τους. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 με τη σφραγίδα του Συλλόγου Φροντιστών και την εγκυρότητα του ένα Κεντρικής Ελλάδας. Για εσάς που η ποιότητα των χαλιών σας μετράει, τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Πολυετής πείρα στο σωστό καθάρισμα. Σύγχρονος εξοπλισμός. Πλήρης εξειδίκευση στον καθαρισμό των ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών. Ασφαλής φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Οικονομική και πολιτική επικαιρότητα για την συνέχεια. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό το στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ομού Φθιώτιδας και πρώην βουλευτή, τον κύριο Θοδωρή Χυμάρα. Καλησπέρα, κύριε Χυμάρα. Καλησπέρα, κύριε Βουτσίνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να σχολιάσουμε λίγο αυτή την ατέρμονη αγωνία και μια διαδικασία η οποία δεν μπαίνει τέλος. Και μιλώ για τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας εταίρων ή δανειστών για να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Γιατί τραβά τόσο πολύ αυτή η συζήτηση, κύριε Χυμάρα, και δεν έχει μπει ένα τέλος? Διότι αυτό το οποίο στην ουσία υπάρχει είναι οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων και από την άλλη υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα των θεσμών, θέλετε να τους πούμε, να πούμε των Γερμανών, το άξονα Γερμανίας-Γαλλίας, να πούμε των εταίρων, όπως και να το πούμε, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Και τα και δικά μας οικονομικά, αυτά, δηλαδή. Θα σας εξηγήσω, τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα είναι ενάντια στα συμφέροντα των Γερμανών και των Γάλλων. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι έχουν δανείσει και άλλες χώρες χρήματα στη χώρα, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έχουν βάλει ένα επιτόκιο, έχουν λειτουργήσει ως, να το πω, τοκοχρεολύσια, για να μην τους πω τοκογλύφους, είναι έκφραση που δεν θέλω εγώ να χρησιμοποιώ. Ναι. Με αποτέλεσμα λοιπόν να προσδοκούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Η Ελλάδα βέβαια. Είναι τόσο απλό δηλαδή, λέτε, κύριε Χυμάρα? Είναι καθαρά οικονομικό ή και πολιτικό ή και κάτι περισσότερο? Το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί λένε ότι παίζονται και άλλα παιχνίδια που ίσως να μην μπορούμε να τα φανταστούμε. Υπάρχουν και άλλα, αλλά όμως για να τα καταλάβουν απλά οι τηλεθεατές, ας πιάσουμε το οικονομικό κομμάτι, θα το καταλάβουν όλοι. Είναι λοιπόν οι Έλληνες οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό τον ασφιχτικό κλειό που τους έχουν επιβάλει με τις πιέσεις, και θα πω τι εννοώ. Και είναι και οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι εταίροι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από την Ελλάδα και από το πρόβλημα της Ελλάδας όσο το δυνατόν περισσότερα. Ναι. Βέβαια από τη δικιά τους πλευρά, για τις δικές τους χώρες και για τους δικούς τους πολίτες, λαούς, σωστά. Καλά το κάνουν. Συμφωνώ. Ένας Γερμανός θα είναι ευτυχισμένος όσο πιο δυνατή είναι η οικονομία της Γερμανίας, όσο πιο πολλά κερδίζει δηλαδή η χώρα οικονομικά. Ένας Έλληνας θα είναι δυστυχισμένος όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει. Και στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοια προβλήματα. Ναι. Και αυτό το οποίο έφερε την εκρηκτικότητα στο παρελθόν, σας θυμίζω, είτε επί τουρκοκρατίας είτε και αργότερα, ήταν ότι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αυξάναμε συνέχεια τη φορολογία. Αυτό γίνεται και τώρα. Τώρα πώς προσπαθούν να πιέσουν οι εταίροι, οι αντίπαλοι μας. Με την ρευστότητα, στραγγίζουν τη ρευστότητα και με τον τουρισμό. Με το ΦΠΑ που απειλούν και προσπαθούν να μας βάλουν στον τουρισμό. Κύριε Ο Χυμάρα, τουρισμός είναι, θα μου επιτρέψετε, είναι η τελευταία ελπίδα που έχει αυτή εδώ πέρα η χώρα. Προφανώς. Βιομηχανία έχει διαλυθεί. Δεν και υπήρχε και βαρια βιομηχανία εδώ που τα λέμε. Όχι, ή όποια βιομηχανία. Θα μου το επιτρέψετε να πάμε πολύ παλιά και να θυμηθούμε ότι είχαμε μέχρι και αυτοκινητοβιομηχανία. Βγαίναν και τα Opel εδώ πέρα και άλλα αυτοκίνητα.
Λοιπόν, εγώ αδυνατώ να καταλάβω όταν, κύριε Χιμάρα, και νομίζω ένα από τα διαπραγματευτικά του της κυβέρνησης αυτή, με όσο μπορώ να το σκεφτώ κι εγώ, είναι ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που χρωστά. Δεν χρωστά η Γερμανία που την παρουσιάζουμε ως υπερδύναμη. Δεν χρωστά η Γαλλία. Δεν χρωστά η Ιταλία. Ποιος δεν χρωστά σε αυτή την Ευρώπη και φαινόμαστε εμείς το μαύρο πρόβατο, ξέρετε, κύριε Χιμάρα? Ξέρετε, η Γερμανία δεν έχει προσδοκούμενα. Και θα το πω απλά ότι δεν έχει κοιτάσματα με προσδόκιμο να της φέρει πλούτο η Ελλάδα. Άρα πάμε και στα άλλα παρασκηνιακά που παίζουν. Βεβαίως. Εγώ το είπα το οικονομικό κομμάτι στην αρχή για να το πούμε απλά και κατανοητά, το καταλάβουν οι τηλεθέτες. Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα, κύριε Χιμάρα. Η Ελλάδα ήταν πάντα ενεργειακός κόμβος, αλλά όμως ήταν και γεωστρατηγικός πάλι κόμβος. Διότι από την Ελλάδα μπορεί κάποιος, είτε από τη Λίμνο, είτε από μεταξύ Λίμνο και ενδοχώρας, να ελέγξει όλη την κάθοδο και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Το ίδιο στρατηγικό σημείο έχει και η Κύπρος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα κοιτάσματα. Έχουν ήδη γίνει έρευνες σε ό,τι αφορά την Κύπρο στο οικόπεδο 12, και υπάρχει το 11, το 13 και πάει λέγοντας. Το ίδιο υπάρχει και στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν κοιτάσματα τα οποία δεν έχουν εξοριχτεί και δεν έχουν μάλλον ακόμα ελεγχτεί. Και θα θυμίσω ότι η Ελλάδα, μπορεί να το αγνοούν οι συμπατριώτες μας, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει βγάλει πετρέλαιο. Και αναφέρομαι στα πετρέλαια έξω από την Καβάλα. Προφανώς. Άρα λοιπόν, κύριε Χιμάρα, τώρα υποτιθέστε ότι για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, πέρα τα όσα ξέρουμε των κόκκινων γραμμών, έρχονται οι συνομιλητές μας και λένε, χωρίς να το γνωρίζουμε εμείς, θα συμφωνήσουμε και σε βάθος χρόνου θα αρχίσουμε να βάζουμε χέρι στις πλουτοπαραγωγικές περιοχές, σωστά? Ναι, κάπου εκεί καταλήγουμε. Δεν το λένε, φαντάζομαι, αυτό. Παρότι το λέμε εμείς, λογικάζουμε. Φαντάζομαι δεν το λένε, πιέζουν. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν εκβιάζουν, πιέζουν. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανένας για εκβιασμό. Βεβαίως είναι μια στρατηγική την οποία έχουν εφαρμόσει. Εάν ξέρετε, αν πάρουμε και δούμε πού υπάρχουν αναταραχές στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο και ποιες είναι οι χώρες, οι πετρελοπαραγωγές χώρες ή ακόμα αυτό, και οι χώρες του ΟΠΕΚ που ξεκινήσαν από 5 και πήγαν 7, 11, θα δούμε ότι αυτές οι χώρες είναι που έχουν αναταραχές. Και είναι μέσα η Αίγυπτος, είναι η Συρία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες πονάνε αυτή τη στιγμή. Πάντως, κύριε Χιμάρα, υπάρχει μια έντονη γκρίνια, πρέπει να το πούμε αυτό, άσχετα δημοσκοπικά τι φαίνεται, το ακούτε και εσείς από τον κόσμο, ότι έχει καθυστερήσει πολύ αυτή η κυβέρνηση που είπε θα ασκήσει τα μνημόνια, είστε συγκυβέρνηση να σας θυμίσω, και ότι έχει χαθεί πολύ δημοσχρόνος. Συν τα όσα εσωτερικά ζητήματα προκύπτουν, κυριότερα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πω. Σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχουν... Δεν θα απολογηθείτε βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ, είστε στο πλάνο της συγκυβέρνησης. Θα μιλήσω, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες. Το οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό επιτελείο είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι τα προγράμματά μας, τα οικονομικά, δεν συγκλίνανε. Γι' αυτό και υπήρξε η συγκυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ένα κομμάτι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και θα εξηγήσω τι εννοώ ένα κομμάτι, το έχουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Και κάποια άλλα κομμάτια σε άλλα υπουργεία τα έχουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Αμυγές κομμάτι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλαδή όλη την πίτα σε ένα υπουργείο, δεν την έχουν σε κανένα. Ούτε και στο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες που έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και έχει περάσει στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως, και αρμοδιότητες που έχουν ο αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Παραδείγματος χάρη, αυτό το θέμα που είχε ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα για τα κέντρα εκπαίδευση. Θα το πούμε αργότερα, το αφήσουμε, σας παρακαλώ. Δεν είναι τώρα στην αρμοδιότητα των ανεξάρτητων Ελλήνων και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τόσκα. Μάλιστα. Θα έρθω στο ΚΕΠ, θα μου τα πείτε σε λίγο, να κλείνουμε ένα-ένα τα μέτωπα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Μας πατούν στο λαιμό μέχρι και την τελευταία στιγμή και αναρωτιέται ο απλός πολίτης γιατί δεν φτάνουμε σε συμφωνία. Υπάρχει η λογική, κύριε Χιμάρα, και την ξέρετε καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει? Βοηθούμε τον άλλον που δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Το αυτονόητο γίνεται. Γι' αυτό υπεγράψαν αυτές οι συνθήκες. Δεν βοηθάει κανένας κανέναν. Και δεν αγαπάει το σπίτι του αλλονού κανένας περισσότερο από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.
Επιτρέψτε μου λίγο για να το πω με απλά λόγια, ναι, πώς γίνεται μια οικονομική διαπραγμάτευση. Όπως την έκανα και εγώ όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ το 9 και το 10, όταν στην Ελλάδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι κυβερνώντες ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, και εμένα το share budget μετά από διαπραγματεύσεις μου το μειώσαν κατά 30%. Ναι. Και θέλανε να μου το μειώσουν 60% και 70% και πήγαμε στη μέση και προς τα μας. Λοιπόν, όταν πας για μια οικονομική διαπραγμάτευση, η κάθε πλευρά, γιατί είναι δύο πλευρές, είναι σε κάθε άκρο. Πάει στη θεωρία των άκρων. Ο Α έχει τη δικιά του θέση, ο Β έχει τη δικιά του θέση. Η βέλτιστη λύση, η τίμια λύση, μάλλον η λύση ισορροπίας και ναι, για τους δύο, είναι η θέση του εκκρεμός. Η θέση ισορροπίας σε ένα εκκρεμές. Η μέση λύση δηλαδή, το μέσον. Από εκεί και πέρα, όσο μετακινηθούμε προς το ένα άκρο, τότε το άλλο άκρο έχει αστοχήσει είτε στις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν έκανε καλές διαπραγματεύσεις, ή ήταν φοβερά αδύναμο όσο πάει για να χάσει, ήταν αδύναμο σε σχέση με τον άλλον διαπραγματευτή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν γίνεται και τώρα, γινόταν πάντα στη χώρα μας. Στις δύο προηγούμενες διαπραγματεύσεις, η θέση η οποία υιοθέτησε στο τέλος η Ελλάδα ήταν πολύ μακριά από τη θέση ισορροπίας και ήταν κοντά στις θέσεις των εταίρων. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Και γιατί υπήρχε αδυναμία στη διαπραγμάτευση, γίναν κακές διαπραγματεύσεις ή δεν γίναν καθόλου διαπραγματεύσεις, ή διότι ήμασταν σε πολύ αδύναμη θέση. Πάντως, ξαναλέω ότι αυτό που θέλουν οι Έλληνες πολίτες, όπως είπατε για τους Γερμανούς πολίτες που κοιτάνε το συμφέρον τους, και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να κοιτάξει. Βέβαια, πολλοί λένε ξανά ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έχουν στεγνώσει την αγορά, κύριε Χιμάρα. Ξέρετε, δεν ακούω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε μία αλήθεια. Ξέρετε από πότε έχουν έρθει χρήματα στη χώρα μας? Ξέρετε ποιος έχει σπάσει την οικονομική συμφωνία? Από τον Αύγουστο του 2014 δεν έχουμε καθόλου εκροή χρημάτων από τους εταίρους προς τη χώρα μας. Ποιος φταίει γι' αυτό? Γι' αυτό φυσικά φταίνε πρώτα οι εταίροι που δεν τηρήσαν τη συμφωνία, την οικονομική συμφωνία, και από εκεί πέρα οι φύλακες των συμφερόντων του ελληνικού λαού, δηλαδή κυβερνήσεις. Κύριε Χιμάρα, δανεικά με δανεικά όμως δεν θα έχει τελειώμο αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει όμως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάρουμε οξυγόνο με το, επιτρέψτε μου, με το καλαμάκι να το πω, είμαστε λίγο πάνω από την επιφάνεια, και πάρουμε μια μικρή ανάσα, πάλι το ίδιο θα γίνεται. Πότε θα πάρουμε καθαρές λύσεις και να έχουμε ορίζοντα μπροστά μας? Γι' αυτό, όπως λένε και όπως δεχτήκανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις να μπει ρήτρα σε ό,τι αφορά τα επικουρικά ταμεία, και τώρα ζητάνε ρήτρα και για τα ασφαλιστικά ταμεία, έπρεπε όταν πας σε μια τέτοια διαπραγμάτευση και εσύ να βάλεις τη δικιά σου ρήτρα, και αυτή ήταν η ρήτρα ανάπτυξης. Η ρήτρα ανάπτυξης δεν ζητήθηκε και δεν μπήκε ποτέ. Αυτή είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας για τον ελληνικό λαό. Εφόσον λοιπόν είχε μπει η ρήτρα ανάπτυξης και ενώ μιλάγανε για ανάπτυξη πήγαμε σε 1,5% ύφεση ή σε 1% ύφεση, έπρεπε αμέσως, όπως το παραδέχονται ότι αστοχήσαμε, πολύ ωραία, αστοχήσατε, κάνατε λάθος, πρέπει να πληρώσετε κι εσείς. Εσείς υποχρεώσατε να φτάσει εδώ. Λοιπόν, υπήρξε ύφεση. Η ύφεση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανεργία, για να το καταλάβουν. Η ανάπτυξη δημιουργεί θέσεις εργασίας από 1,5% και πάνω. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει συμφωνία? Εγώ δεν στέκομαι τώρα, γιατί αν ήθελα να προβοκάρω την κουβέντα μας, θα έλεγα και ο πρόεδρός σας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τώρα, και ο κύριος Τσίπρας μιλάγαν για σκίσιμο του μνημονίου, θα εφαρμόσουμε τα προγράμματα, θα δει ο κόσμος σύντομα να επανέρχονται οι μισθοί και οι συντάξεις στα προηγούμενα έτη. Δεν έχουν γίνει αυτά, κύριε Χιμάρα, αλλά να μην γυρίσω πίσω. Τώρα τι κάνουμε? Θα υπάρξει συμφωνία. Θα μου επιτρέψετε τώρα να απαντήσω κι εγώ λίγο έξυπνα. Ότι εγώ δεν με άκουσε κανένας να λέω από το δικό μου, να βγαίνει από το δικό μου στόμα ότι θα σκίσω τα μνημόνια ένα-ένα κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα. ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελλήνων. Ξεχνάτε κι άλλον έναν, όπως λέω τη φράση τώρα. Κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Ποιον εννοείται? Τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι, αλλά τώρα είστε εσείς η κυβέρνηση. Λοιπόν, αν τα έκανε επί το λαϊκότερο μαντάρα η προηγούμενη συγκυβέρνηση, πάει, κρίθηκε, ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ τέτοια γλώσσα. Εγώ το λέω, ούτε και χάρη της γλώσσας της υπερβολής, της επικοινωνιακής γλώσσας της υπερβολής. Έχω μάθει να διαπραγματεύομαι, το έχω κάνει στο παρελθόν.
έκανα καλές διαπραγματεύσεις. Δεν είχε έρθει διαπραγμάτευση στα συμφέροντα της Ελλάδας 100%, αλλά δεν είχε πάει και στα συμφέροντα τότε που γίνανε στην Ισπανία, γίνανε διαπραγματεύσεις των εταίρων του ΝΑΤΟ. Έγινε μια περικοπή 30%. Συμφωνία θα υπάρξει, κύριε Χιμάρα. Εκτίμηση κάνουμε τώρα. Πολιτική εκτίμηση. Και εδώ πέρα θα μπορούσα πάλι να απαντήσω εκτός ασφαλούς και να πω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η συμφωνία, ούτε το παιχνίδι το επικοινωνιακό που παίζεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμα υπέρ των τροϊκανών σε εισαγωγικά ή των εταίρων. Διότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία. Εγώ προσωπικά θα είμαι ευτυχισμένος αν έρθει μια... Έντιμη αλλά επώδυνη μια... που είπε ο κύριος Βούτσης σήμερα. Έντιμη αλλά επώδυνη. Όχι, θα πω τις δικές μου φράσεις. Εγώ θα είμαι ευτυχισμένος αν έρθει μια καλή συμφωνία για τον ελληνικό λαό και θα είμαι δυστυχισμένος εάν έρθει μια κακή συμφωνία για τον ελληνικό λαό, η οποία θα φέρει νέα μέτρα. Διότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Τώρα, εάν υπάρχουν χρήματα. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει επώδυνα μέτρα. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, κύριε Χιμάρα, το αντιλαμβάνεστε. Όπως λέγατε, κάνατε διαπραγματεύσεις στο στρατό, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί. Δεν μπορεί να μην έχουμε μειον εκτιμάτα και ντεζαβαντάζ. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπορούν να αντέξουν αυτή τη στιγμή μέτρα και κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν ούτε μέτρο του 1 ευρώ. Και αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι από τα προηγούμενα χρόνια, από τις προηγούμενες δραστηριότητές τους, όχι απαραίτητα κατά παράνομο τρόπο ή παράτυπο τρόπο, έχουν μαζέψει πλούτο. Ξέρετε, όταν μια χώρα έχει, το είχα πει και το 12, μεγάλο πρόβλημα πιστοληπτικής ικανότητας όπως είναι η Ελλάδα. Έτσι μεταφράζονται οι χώρες. Όπως το είπατε και εσείς, όλες οι χώρες χρωστάνε και όλες οι χώρες παίρνουν δάνεια. Τώρα, εάν μου δώσετε την ευκαιρία, θα το εξηγήσω με απλά λόγια. Πείτε μου. Όταν μια χώρα λοιπόν έχει υψηλό πιστοληπτικό πρόβλημα, υπάρχει μια λύση. Ακόμα και αν δεν μας αρέσει να λέγεται η φράση. Είναι υποτίμηση. Υπάρχουν δύο ειδών υποτιμήσεις. Η μία υποτίμηση είναι που έχει γίνει και στη χώρα μας αρκετές φορές, αλλά και έγινε και τώρα τα προηγούμενα χρόνια στις ΗΠΑ και βγήκαν από το αδιέξοδο. Κόβουμε πληθωριστικό χρήμα και το περνάμε στην αγορά με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Έτσι γίνεται μία τόνωση στην κατανάλωση, αυξάνεται η ζήτηση και φεύγει η οικονομία μπροστά. Η άλλη λύση είναι αυτή η οποία εφαρμόστηκε στη χώρα μας, η οποία είναι ότι μειώνω μισθούς και συντάξεις, βάζω, αυξάνω τη φορολογία, στραγγίζω τον φορολογούμενο. Ναι. Και πάλι γίνεται μια υποτίμηση γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει. Το ίδιο δεν είναι όμως. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Στην πρώτη περίπτωση, ναι, αυτός ο οποίος πληρώνει με το πληθωριστικό χρήμα είναι αυτός ο οποίος, θα το πω απλά, έχει μαζέψει 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο στην τράπεζα. Οπότε χάνει την αξία του. Χάνει την αξία του. Ναι. Δηλαδή, αν γίνει υποτίμηση 50%, είναι σαν να έχει 0,5 δισεκατομμύριο. Αλλά όμως οι απλοί φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν και δάνεια, δηλαδή τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, με τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, όπου γινόταν και παλιότερα, ενώ πέραν ένα στεγαστικό και χρωστάγανε 10 εκατομμύρια, επειδή υποτιμούνται τα 10 εκατομμύρια, εφόσον πέρνανε 100.000 δραχμές τότε μισθό και μετά πήγανε στις 300.000 δραχμές, έγινε, για να καταλάβετε, υποτίμηση 300%. Σε αυτά τα οποία χρωστάγανε. Η άλλη λύση, ναι, αυτή που γίνεται τώρα στη χώρα μας, είναι αυτή που έρχεται να προστατεύσει, μάλλον πάει με τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Δηλαδή αυτοί που έχουν το χρήμα. Διότι υποτιμούνται οι μισθοί και οι συντάξεις, πέφτει η ζήτηση, πέφτουν οι αξίες και αυτός ο οποίος έχει 1 εκατομμύριο ή 1 δισεκατομμύριο μπορεί μετά, ενώ αγόραζε, ξέρω εγώ, 10 ξενοδοχεία, τώρα πλέον να πάει να αγοράσει 100 ξενοδοχεία ή 100 στρέμματα παραπάνω. Έτσι λοιπόν φτωχοποιούνται περισσότερο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Λοιπόν, κύριε Χιμάρα, πριν σας αποδεσμεύσω, επειδή είστε και απόστρατος αξιωματικός στις ένοπλες δυνάμεις, στο στρατό, μου είπατε λίγο πριν, επειδή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εμπίπτει στον πρόεδρό σας, τον Πάρο τον Καμένο. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι είτε ο κύριος Χιμάρας είτε κάποιοι άλλοι, αλλά και εσείς, να πάρετε τον πρόεδρό σας ένα τηλέφωνο και να τον ρωτήσετε τι γίνεται με το OK Πλαμίας, θα καταργηθεί, ναι, δεν είναι αρμοδιότητά του. Ο κύριος Χιμάρας, εγώ δηλαδή ο υποφαινόμενος, πήρα τηλέφωνο, αλλά ξέρετε, ναι, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά είναι του κυρίου Τόση Κατονίκου. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον κύριο Τόση Κατονίκου. Μισό λεπτό. Η κατάργηση ή διατήρηση
Κέντρο νεοσυλλέκτων ή επιχειρησιακών μονάδων δεν είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βοηθήστε με λίγο, δεν το γνωρίζω. Είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά όμως με φύλο εφημερίσεως, με ΦΕΚ της κυβερνήσεως, έχουν γίνει διακριτές οι αρμοδιότητες που έχει ο Υπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός. Σε ποιον εμπίπτει λοιπόν αυτό? Εμπίπτει λοιπόν η αναδιοργάνωση, να πω την ορολογία, των ενόπλων δυνάμεων, είναι αρμοδιότητα του κ. Τόσκα, ο οποίος είναι συνάδελφος, πρώην στρατιωτικός, έχουμε συνυπηρετήσει. Και ο οποίος εξετάζει το θέμα. Μιλώντας με τον κύριο Τόσκα, ο ίδιος μου είπε πριν από τρεις μέρες ότι έχουν αρχίσει να δουλεύουν την αναδιοργάνωση, δεν έχουν ασχοληθεί αυτή τη στιγμή καθόλου με τα κέντρα εκπαιδεύσεως. Αυτό το οποίο προέχει. Αυτό που κυκλοφόρησε ως δήλωσή του ότι από τα 13 κέντρα νοσηλέκτων θα πάμε στα 4, ο ίδιος το είπε. Ή παρεμηνεύτηκε. Κοιτάξτε, να δείτε, λέγονται και πράγματα, λέγονται και φράσεις. Κυκλοφόρησε ευρέως η δήλωση στο διαδίκτυο. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου εγώ ή κάποιοι ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω αν το είπε ο ίδιος, ούτε τον ρώτησα, αλλά χρησιμοποιούνται και φράσεις για να δείξουν, υπερβολικές φράσεις για να δείξουν το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όταν σαφέστατα και τα 13 κέντρα εκπαιδεύσεως δεν χρειάζονται. Υπάρχουν κέντρα εκπαιδεύσεως τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να εκπαιδεύουν 100 ή 200 ή 300 άτομα. Αυτά είναι αντικονομικά για τον ελληνικό λαό να συνεχίσουν να υπάρχουν. Διότι όταν χρησιμοποιείς 100 εκπαιδευτές και τους πληρώνεις μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος για να εκπαιδεύσουν 300 άτομα, ο ελληνικός λαός πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Αυτό σωστό. Λοιπόν το κομματάκι θα μπορούσε, θα μπορούσε να πάει σε ένα άλλο κέντρο, όπως είναι το κέντρο το δικό μας, το ΚΕΠ, μεγαλύτερο, και εκεί μέσα να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Ένα υποκέντρο και να χρησιμοποιεί κοινούς εκπαιδευτές. Για τα 100, 200 και 300 άτομα. Θα πρέπει λοιπόν, θα γίνει απαραίτητα και πιστεύω θα γίνει κάποια στιγμή και στα κέντρα εκπαίδευσης, το οποίο όμως δεν το έχουν ανοίξει ακόμα το θέμα, δεν το έχει δει καθόλου ο κύριος Τόσκας, θα γίνει ένας εξορθολογισμός, μια καλύτερη διαχείριση των πόρων, των οικονομικών πόρων. Ναι. Όμως, μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι το επιχειρησιακό κομμάτι και το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, να βρει τη βέλτιστη λύση, τη χρυσή τομή μεταξύ της βέλτισης της καλύτερης επιχειρησιακής ικανότητας των μονάδων και το μικρότερο κόστος λειτουργίας τους. Θα πρέπει δηλαδή να μετακινηθούν μονάδες, να μειωθούν, να συνενωθούν μονάδες σύμφωνα με το νέο δόμο. Άρα δεν σας είπε κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ανοιχτό, θα το εξετάσουν αργότερα με βάση τα κριτήρια που μου είπατε. Δεν το έχουν δει καθόλου, δεν έχει υπάρξει καθόλου εργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα το γιατί βγήκε, φαντάζομαι από ανησυχία κάποιων που έχουν μικρά κέντρα και στη Φθιώτιδα εδώ πέρα είναι σωστό το οποίο το βγήκε στη δημοσιότητα, αναδείχθηκε το κομμάτι αυτό, αλλά ξέρετε, στη Φθιώτιδα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι αυτή τη στιγμή, διότι μονάδα η Φθιώτιδα δεν έχει καμία. Τη μεραρχία υποστηρίξεως, τη ΜΕΡΙΠ, την έχουμε διώξει από τη Φθιώτιδα, η προηγούμενη κυβέρνηση, παρότι ήταν ιστορία της Φθιώτιδας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε σε αυτή τη φάση, στην πρώτη φάση αναδιοργάνωση, να φοβηθούμε μην κλείσει τίποτα. Ναι. Το έχουμε κλείσει ήδη, το έχουμε μετακινήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Χιμάρα για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Θα μου επιτρέψετε κιόλας, γιατί συνέχεια μιλάμε για τα δύσκολα θέματα ή τα δύσπευτα θέματα, αλλά υπάρχουν και ευχάριστα θέματα. Όπως? Στην Αταλάντη, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη 8 επίγειες βάσεις τηλεπικοινωνιών του ΝΑΤΟ. Μία από τις 8 υπάρχει στη Φθιώτιδα, στην Αταλάντη, η οποία είναι μία βάση, είναι ένα κομμάτι διαμαντάκι. Έχει αξιολογηθεί, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Θα μειωθούν οι βάσεις, θα γίνουν 4 σε όλη την Ευρώπη. Θα κρατήσει η Ελλάδα τη δικιά της, η Αταλάντη τη δικιά της. Θα έχει μία Ελλάδα, μία Ιταλία, μία η Τουρκία και μία το Βέλγιο. Και μάλιστα θα αναδιοργανωθούν και αυτές, θα αναβαθμιστούν, θα αξιοποιηθούν καλύτερα και η πρώτη η οποία θα μπει στη διαδικασία αυτή, μεγάλη επιτυχία του προσωπικού της πρώτα-πρώτα, γιατί αυτοί κοπιάσανε, είναι η βάση της Αταλάντης. Ευχάριστο τουλάχιστον αυτό στο στρατιωτικό. Και αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που είναι μέσα στο χώρο εκεί και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ. Και μάλιστα εκπαιδεύουν και νατοικούς. Έρχονται ξένοι, κάθονται στα θρανία και σε αυτή την πόλη εδώ πέρα του νομού μας, στην Αταλάντη, δίνουμε τα φώτα μας, αυτά τα οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τη δυνατότητα για
καλύτερη λειτουργία και στους ξένους. Κύριε Χιμάρα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό βράδυ, θα είμαστε σε επικοινωνία λόγω και των πολιτικών εξελίξεων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καληνύχτα στους τηλεθεατές σας και πάντα θα είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Χιμάρα. Γεια σας. Θα περάσουμε τώρα στα μεγάλα οδικά έργα, μεταξύ αυτών και των Ε65, στον οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα στην Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Υποδομών, ο κύριος Σπίρτζης. Μάλιστα, επιρρύπτοντας ευθύνες σε προηγούμενες κυβερνήσεις, αναφέρθηκε ιδιαίτερα τότε επί Υπουργείας Γιώργου Σουφλιά για το πώς έγιναν τα συγκεκριμένα έργα, πώς τοποθετήθηκαν και τα διόδια, με αποτέλεσμα, όπως είπε ο κύριος Σπίρτζης, όλα αυτά να τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση να διορθώσει τα αδιόρθωτα. Ο κύριος Σουφλιάς δεν ήταν καλά και έβαλε αυτούς τους χρόνους. Είμαστε πολύ καλό προέρετε εμείς, για να μας κατηγορεί και ο κύριος Κουτσούκος. Δεν ήξερε. Το 2013, δύο χρόνια πριν, δεν ξέρατε τις ανοιχτές πληγές του έργου. Δεν ξέρατε ποιες απολωτριώσεις εκκρεμούν. Δεν ξέρατε ποιες αρχαιολογικές εργασίες εκκρεμούν. Δεν ξέρατε ότι αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν λυθεί μέχρι το Δεκέμβρη του 2015, που βάλατε ημερομηνία να τελειώσουν τα έργα. Δεν ξέρατε σε πόσα σημεία για την περιοχή σας, κύριε Τζαβάρα, έτεμνε και τέμνει ο λιτόδρομος, το σιδηρόδρομο, που τόσα χρόνια δεν είχε λυθεί ούτε αυτό το θέμα. Αν θα το κάνουν οι παραχωρησιούχοι, αν θα το κάνει η Εργοσέ ή ποιος εργολάβος της Εργοσέ θα το κάνει. 8 χρόνια. Δεν τα ξέρατε αυτά. Τα ξέρατε. Και όμως βάλατε ημερομηνίες παράδοσης το Δεκέμβρη του 2015 και δεν προβλέψατε μία γραμμή στις συμβάσεις για να κατοχυρώσετε το ελληνικό δημόσιο. Το έχετε όμηρο και έρμεο για να πληρώνει οι ρήτρες, γιατί φταίει αυτό. Να μην πληρώνει βέβαια 100 εκατομμύρια ελληνικός λαός από καθυστερήσεις του ελληνικού που ξέρατε ότι θα υπήρχαν, μας λέτε. Λοιπόν, έχει υλοποιηθεί σε αυτό το έργο το 55%. Το για τον Ε65, τα ίδια σχεδόν, έχει υλοποιηθεί το 97,24. Εκεί έχετε κάνει μια διεθνή πρωτοτυπία. Μας ρωτάτε και οι βουλευτές εκεί της περιοχής για το δρόμο. Εκεί κόψατε στη σύμβαση αναθεώρησης το πρώτο κομμάτι και το τελευταίο. Έχετε κάνει γέφυρα μες στην έρημο. Και μας ρωτάτε για τη βιωσιμότητα του έργου. Δεν ενώνει τη Λαμία με την Εγνατία. Στη μέση. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και Ιωνία. Ιωνία 51,4. Τα ίδια. Καθυστερήσεις αρχαιολογικές εργασίες των αυτοκινητοδρόμων και να ενημερώσουμε ότι τα παραπάνω έργα συνεχίζονται επιλύοντας κάθε μέρα προβλήματα και εκκρεμότητες που εσείς έχετε αφήσει για να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός ρήτρες. Μήπως θέλετε να μας ενημερώσετε για τις συνέπειες που έχουν στην κοινωνία αυτά τα έργα, οικονομικά και αναπτυξιακά? Θέλετε να μας πείτε για το ύψος των διοδίων? Τα βλέπετε αυτά τα έργα μέσα στη χώρα ή τα βλέπετε μόνα τους έτσι ως άσκηση? Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο η απόφαση της δικαιοσύνης μπορεί να αποτελέσει δεδικασμένο, πέρα από την ανακούφιση που προσέφερε σε δεκάδες αγρότες από την περιοχή της Φιώδας που κατηγορήθηκαν για τα επεισόδια με την αστυνομία τον Φεβρουάριο του 2013 στον κόμβο της Ανθίλης σε αγροτικές κινητοποίησεις. Όπως θα δείτε και από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών των αγροτών αλλά και των δικηγόρων, η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο και ουσιαστικά ζητούν την αποποινικοποίηση των κινητοποίησεων και των αγώνων για τα αιτήματά τους. Πολύωρο δικαστικό θρίλερ στο δικαστήριο της Λαμίας, όπου τελικά αθώοι κρίθηκαν οι 12 αγρότες που κάθισαν στο εδόλιο για τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2013 στην Εθνική Οδό στο ύψος της Ανθίλης. Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποίησεων, οι αγρότες προσπάθησαν να κλείσουν για λίγο την Εθνική Οδό και τότε βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα μάτα αλλά και τα δακρυγόνα. Ο έλεγχος χάθηκε και υπήρξαν συμπλοκές, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Μετά από αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων, προβλήθηκε και οπτικό υλικό από τα
επεισόδια, ενώ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης. Στο πλευρό των αγροτών και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κυριακάκης. Ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα δηλώνουν οι αγρότες που ζήτησαν να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγώνων. Μετά από μια ακροαματική διαδικασία που κράτησε σχεδόν μια ολόκληρη μέρα, βλέπετε ότι νυχτώσαμε στα δικαστήρια, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα της δίκης, η απόφαση του Σεβαστού Δικαστηρίου, δικαίωσε τους αγώνες που επί δεκαετίας κάνουν οι αγρότες της Ελλάδας ολόκληρης. Αγώνες για το καλύτερο του κλάδου μας, αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Οι δικαστές κατάλαβαν επιτέλους, μετά από χρόνια αγώνων, ότι αυτό που κάνουμε είναι υποχρέωση, είναι ηθική υποχρέωση και πρέπει να το συνεχίσουμε για μας και τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που συμπαραστάθηκαν, όπως επίσης και τους κυρίους συνήγορους που δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ούτως ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που ζητά ο αγροτικός κόσμος είναι αυτό που ζητά όλος ο ελληνικός λαός. Δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Συνέχιση των αγώνων με δυναμική απάντηση σε όλους αυτούς που θέλουν να σκύψουν το κεφάλι. Το Σεβαστό Δικαστήριο έκανε δεκτό τον αγώνα μας, μας δικαίωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους αγρότες, τους συνηγόρους μας που δώσαν το παν για μας. Εμείς είμαστε εδώ για νέους αγώνες με ήθος, ποιότητα, για όλο τον κόσμο, πρώτα για τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Τους το οφείλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η απόφαση είναι απαλλακτική για τους 12 κατηγορούμενους, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, διώκονται για τα αδικήματα της παρακόλλησης συγκοινωνιών, της έμπρακτης εξύβρισης και της διακεκριμένης θωράς. Ευχαριστούμε το δικαστήριο, τον δικαστή τον κύριο Μπαντίδη και την εισαγγελέα την κυρία Δελόγλου, οι οποίοι τηρήσαν όλους τους δικονομικούς τύπους και με μια εξαντλητική, θα έλεγα, διαδικασία, οι τέσσερις συνήγοροι, να τους ονομάσω, ο κύριος Δούμας, ο κύριος Κοκαλάκης και ο κύριος Σόγκας, όλοι μαζί δώσαμε έναν αγώνα που θεωρώ δεν ήταν μόνο για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αλλά ήταν και για την υπεράσπιση της ελευθερίας και των αγώνων τώρα των αγροτών, αλλά και των κοινωνικών ομάδων. Θεωρώ ότι το δικαστήριο σήμερα με την απόφαση αυτή έδωσε μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι αφισβητούν τα αγωνιστικά και συνδικαλιστικά δίκαια όλων των εργαζομένων, των αγροτών, των απλών εργαζομένων και των άλλων κοινωνικών ομάδων και τάξεων. Τέτοιες καταστάσεις μας υπενθυμίζουν το χρέος μας να σταματήσουμε πλέον να ποινικοποιούμε τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τις απεργίες, τις πάσης φύσης κινητοποιήσεις των εργαζόμενων και του λαού. Και νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ θετικά δείγματα γραφής μέχρι σήμερα και με την, από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης και με την αφαίρεση των κυκλειδωμάτων έξω από τη Βουλή, των ΜΑΤ έξω από τα Υπουργεία, με την δικαίωμα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι και ο λαός που διαδηλώνει να μπει και μέσα στην Βουλή να δώσει ψήφισμα ή στα Υπουργεία. Και νομίζω ότι και νομοθετικά θα πάρθουν μέτρα, ούτως ώστε να κατοχυρώνονται τα στοιχειώδη δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα του λαού. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με την συνέχεια του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.